Πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε την κυρία Κατερίνα Πολυμέρου Καμιλάκη, τη γνωστή λαογράφο. Είναι τέως διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, μέλος της Εθνικής Επιτροπής Ελλάδα 2021. Η κυρία Καμιλάκη όμως έχει και πολλές άλλες ιδιότητες και με μία από αυτές, υπό αυτήν την ιδιότητα, θα συζητήσουμε και στην απόψινή μας εκπομπή, αφού καταρχήν της πούμε μία καλησπέρα, μας περιμένει υπομονετικά στην τηλεφωνική γραμμή. Η κυρία Καμιλάκη είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Χειροτεχνίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και θέλαμε να μιλήσουμε για το θέμα της χειροτεχνίας, κυρία Καμιλάκη, θα μας βοηθήσετε σε αυτό, αλλά όχι έτσι ως μια αποστεωμένη λέξη που μπορεί να την ακούμε χρόνια τώρα. Έχετε ξεκινήσει εδώ και χρόνια, η αλήθεια είναι, μια προσπάθεια να μπορέσουμε να δώσουμε σε αυτή τη λέξη και στη λαογραφία και στη χειροτεχνία μια άλλη βαρύτητα και κυρίως μια άλλη χρήση. Είναι αλήθεια ότι έχουμε συνηθίσει ότι αναφέρεται στην παράδοση να το θεωρούμε και λίγο αναχρονιστικό. Πολλά χρόνια θεωρούσαμε ότι ό,τι αναφέρεται στο λαϊκό μας πολιτισμό, ενώ με τα λόγια είμαστε κοντά, να το απομακρύνουμε όσο γίνεται στην πραγματικότητα. Και έτσι την ίδια τύχη είχε η χειροτεχνία, η οποία δεν είναι θεωρία, είναι στην πράξη, είναι μια απασχόληση με πολλές πτυχές. Δεν είναι δηλαδή ένα επάγγελμα, είναι μια σειρά από πράγματα τα οποία μπορούν να κατασκευάζονται με το χέρι, τα οποία μπορούν να έχουν και ένα οικονομικό αντίκρισμα, άρα είναι στην καθημερινή μας ζωή, δηλαδή είναι συνδεδεμένα με την πραγματικότητά μας, με την οικονομία μας, με την προσπάθεια πολλών ανθρώπων να βρουν έναν τρόπο, μια διέξοδο στο επαγγελματικό τους πρόβλημα. Και ειδικά σήμερα που έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα γενικότερα όσον αφορά την απασχόληση και με την δυσκολία που έχει φέρει η πανδημία, αλλά και νωρίτερα με την κρίση, είναι νομίζω μια ευκαιρία. Και σε αυτή τη βάση έχει γίνει μια προσπάθεια. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έκανε μια επιτροπή πριν από 1,5 χρόνο. Μάλιστα το συνέδεσε και με τα 200 χρόνια από την ανεξαρτησία μας, σαν μια καινούρια, θα λέγαμε μια αρχή για κάτι καινούριο πάνω σε αυτόν τον τομέα, ο οποίος προσφέρεται και για την σύγχρονη τεχνολογία. Αν το δούμε σφαιρικά, δηλαδή να δούμε τι ακριβώς μας προσφέρει και πώς μπορεί αυτό να ξαναγίνει ένα στοιχείο της οικονομικής μας ζωής, νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένη, να δούμε ας πούμε στον τομέα της υφαντικής, τον οποίο έχουμε εγκαταλείψει ουσιαστικά. Δεν είναι λάθος να πει κανείς ότι βρισκόμαστε στο σχεδόν μηδέν, και για να μην είμαστε τελείως απεσιόδοξοι. Είμαστε πολύ, πολύ πίσω. Στον τομέα της επεξεργασίας πρώτων υλών που έχουν σχέση με τη χειροτεχνία, στην αγκιοπλαστική, δεν μπορεί να αγοράζει η Ελλάδα τον πυλό όταν έχει πληρώσει, έχει γεμίσει τα μουσεία του κόσμου με τα κεραμικά μας. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, δηλαδή τέχνες οι οποίες έχουν πολύ μακριά ιστορία και θα μπορούσαν και σήμερα να μας δίνουν, να δίνουν δουλειά σε πολλά εργατικά χέρια. Γιατί δεν είναι μόνο καλλιτεχνικά, είναι η άλλη κληρονομιά μας από το ένα μέρος, δηλαδή είναι πολιτισμός. Mm-hmm. Αυτό δεν το αρνείται κανείς, γιατί πράγματι είναι πολιτιστική κληρονομιά το να διασώσεις την τεχνογνωσία και αυτό το προστατεύει UNESCO μέσα από την ειδική σύμβαση για την άλλη κληρονομιά. Αλλά παράλληλα είναι και οικονομία. Τα παραγόμενα αντικείμενα θα μπορούσαν να γεμίζουν τα μουσεία μας, τα πολιτήρια των διαφόρων. Ξέρετε,
καταστημάτων, τα οποία γεμίζουν δυστυχώς με αντικείμενα που έρχονται από άλλες χώρες. Ναι, ναι, εισαγόμενα. Ξέρετε όμως, θα μας πείτε και εσείς που ξέρετε καλύτερα τον τομέα αυτό, παρατηρούμε και εδώ στην Κρήτη, κατά τόπους, να γίνονται προσπάθειες επιστροφής ή εκμετάλλευσης με την καλή έννοια αυτής της παράδοσης στην υφαντική που αναφέρατε, σε χειροτεχνία και τα λοιπά, για την αύξηση του εισοδήματος ή βοήθεια στο εισόδημα της οικογένειας και μια προσπάθεια αναζήτησης άλλων χρήσεων, δηλαδή ένα υφαντό. Πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε το 2021. Έτσι. Ακριβώς είμαστε σε ένα στάδιο που πραγματικά ή θα πάμε, θα προχωρήσουμε ή θα το εγκαταλείψουμε. Και η αλήθεια είναι ότι ειδικά στην Κρήτη έχουν γίνει αρκετές και αξιόλογες προσπάθειες. Βέβαια αυτό δεν αρκεί. Γιατί θα πρέπει να έρθει και το κράτος αργός και γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε αυτή η επιτροπή, για να μπει στη θέση του άλλοτε ΕΟΜΕΧ, ο οποίος έδινε μια προστασία σε αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη χειροτεχνία. Να υπάρχουν κονδύλια, θα πρέπει να γίνει, και αυτό γίνεται, ουσιαστικά ο ρόλος αυτής της επιτροπής είναι να συμμαζέψει λίγο αυτά τα δεδομένα, να βοηθήσει αυτούς που έχουν ξεκινήσει, αυτούς που ετοιμάζονται να ξεκινήσουν, τους νέους ανθρώπους που θα θέλουν να ασχοληθούν με το αντικείμενο και να τους σπρώξει προς αυτή την απασχόληση, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα στην Κρήτη. Είναι η αλήθεια ότι έχουν ξεκινήσει και με την, οι γυναίκες κυρίως, και την καλλιέργεια φυτών με κλωστική ίνα και την επεξεργασία λίγο των μαλλιών, γιατί ξέρετε ότι τα μαλλιά σε όλο τον ελληνικό χώρο τα πετάμε και δυστυχώς είναι ένας πλούτος τον οποίο έχουμε εγκαταλείψει και θα έπρεπε να αντιληφθούμε και να το χρησιμοποιήσουμε, όπως και άλλες κλωστικές ίνες. Υπάρχουν επίσης τα κεραμικά μας, τα οποία είναι σημαντικά και γίνονται προσπάθειες να ανασυγκροτηθούν, να αποκτήσουν σύγχρονο design και σύγχρονη χρήση. Δεν μπορεί να εξακολουθούμε, γιατί τα αντικείμενα της λαϊκής τέχνης, χειροτεχνίας, δεν είναι μόνο διακοσμητικά. Ήταν πάντοτε χρηστικά. Χρηστικά, αυτό, σωστά. Αν δεν το αντιληφθούμε, νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα λάθος. Δηλαδή, αν δεν αντιληφθούμε ότι τα αντικείμενα προορίζονται και για χρήση, αλλά παράλληλα και για διακόσμηση, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Για να είναι όμως χρηστικά, πρέπει να έχουν να πληρούν προδιαγραφές. Πρέπει να είναι, να έχουν μειωμένο ή χωρίς καθόλου άνθρακα, χωρίς να είναι οικολογικά, να έχουν προστασία από τοξικά, να είναι δηλαδή αυτό που λέμε ηθική σήμερα παραγωγή, ηθική μόδα, ηθικό ύφασμα, κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε, και αυτό βέβαια δεν γίνεται από μόνο του, γι' αυτό και η Επιτροπή προσπαθεί να κάνει, να κατευθύνει την πολιτεία προς τη δημιουργία σχολών από το κατώτερο μέχρι το ανώτερο επίπεδο, δηλαδή μέχρι το πανεπιστήμιο, γιατί χωρίς σπουδές δεν γίνεται να προχωρήσουμε οποιοδήποτε αντικείμενο. Καλό είναι το εμπειρικό κομμάτι, έτσι, αλλά ναι, πολύ καλό, θέλουμε να μιλήσουμε όμως για ένα πια δίκτυο, αν μπορούμε να το πούμε, ανθρώπων. Θα πρέπει να βάλουμε τις βάσεις της Μα ήδη τα παιδιά παιδείας, μας, ναι, όταν θέλουν να σπουδάσουν κάτι πιο συστηματικά, πάνε στο εξωτερικό. Δηλαδή κεραμίστες θα πάνε στο εξωτερικό να σπουδάσουν τα επιπλέον, γιατί η κεραμική δεν είναι μόνο το να πλάσεις τον πυλό, είναι και χημεία. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να συνδεθεί και με κάποιες ειδικές σπουδές. Το ύφασμα το ίδιο. Άρα ξεκινάει κανείς από τα πιο απλά, που είναι η εκπαίδευση και η χρησιμοποίηση, η αξιοποίηση μάλλον είναι ο σωστός όρος, των τεχνητών και των τεχνητριών που ακόμα είναι στη ζωή και που ξέρουν τη τεχνογνωσία την παλιά. Το πέρασμα σε μια καινούργια μορφή που θα είναι και το πέρασμα στην τεχνολογία. Δεν μπορεί να αγνοήσουμε ότι όλος ο κόσμος θα δουλέψει σε λίγα χρόνια, και δουλεύει ήδη, με τα ρομπότ.
θα πρέπει να τα εκπαιδεύσουμε. Και για να τα εκπαιδεύσουμε πρέπει να χρησιμοποιηθεί η τεχνογνωσία του παρελθόντος και να μπορέσουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση, η οποία θα είναι διευκολυντική για τον άνθρωπο, αλλά παράλληλα θα χρειάζεται το μυαλό του ανθρώπου. Δεν μπορεί, κανένα μηχάνημα δεν δουλεύει χωρίς το μυαλό του ανθρώπου. Υπάρχουν προβλήματα, μήπως με τα ρομπότ έχουμε πρόβλημα με την ανεργία και με μείωση των εργατικών χεριών, αλλά όλα αυτά ξεπερνιούνται μέσα από άλλες χρήσεις και από άλλες γνώσεις που αποκτούμε. Εξαρτάται πώς θα τα εντάξουμε στην καθημερινότητά μας ή στη δουλειά μας, κυρία Καμιλάκη. Είναι ένα πλέγμα ολόκληρο. Ναι. Το πώς θα πρέπει να ξεκινήσει, όπως είπαμε, από τα σχολεία, από τα δημοτικά, από τα νηπιαγωγεία θα έλεγα, κάνοντας αυτά τα ωραία μαθήματα που γίνονται, τα πρακτικά για τα παιδιά, αλλά φτάνοντας μέχρι το ανώτατο επίπεδο, ώστε όλα αυτά να γίνονται με έναν συστηματικό και καλό και σωστό τρόπο. Έχει πάρα πολλές πτυχές το αντικείμενο και ευτυχώς που τελευταία έχει αρχίσει να το βλέπει πλέον και η πολιτεία σαν ένα αντικείμενο ενδιαφέρον και από την πλευρά της οικονομίας. Γιατί αν δεν το δει κανείς από την πλευρά της οικονομίας, νομίζω ότι δεν έχει και μέλλον. Επειδή συζητάμε πολύ και για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βιώσιμη Ευρώπη, κυρία Καμιλάκη, για την κυκλική οικονομία, για την πράσινη οικονομία, ακριβώς. Εδώ μπορεί ο τομέας για τον οποίο συζητάμε να βοηθήσει. Ναι, φυσικά. Η Ευρώπη στον τομέα αυτό έχει κάνει πάρα πολλές προόδους. Για παράδειγμα, με την επεξεργασία των μαλλιών, με τα μάλινα και με την ύφανση, η Αγγλία έχει ένα από τα πιο σημαντικά και πιο έτσι δραστήρια συμβούλια χειροτεχνίας, τα Crafts Council. Είναι δηλαδή προχωρημένοι σε αυτά τα θέματα. Εμείς έχουμε μείνει αρκετά πίσω, γιατί πάντα θεωρήσαμε ότι αυτό είναι ένα αντικείμενο που έχει σχέση με την συντήρηση, με την παράδοση. Ίσως γιατί μας με αυτό ασχολούμασταν σε εποχές δύσκολες, κυρία Καμιλάκη, και έχουμε συνδέσει όλα αυτά τα πράγματα. Μπράβο. Με εποχές άσχημες. Ναι, και διώχνοντάς τα έτσι από το μυαλό μας ή από την καθημερινότητά μας, σαν να ξορκίζαμε και ένα κακό. Ναι. Είναι αλήθεια. Αυτό είναι έτσι όπως το λέτε, και μάλιστα αυτό το βλέπει κανείς στις δεκαετίες, στη δεκαετία 60, 70, 80, εκεί που πραγματικά υπάρχει μία απέχθεια. Πάνε όλα τα αντικείμενα του παραδοσιακού πολιτισμού σχεδόν απεντάσσονται από την καθημερινή ζωή και μπαίνουν τα πλαστικά, τα εύκολα, τα μιας χρήσεως, τα πολύ εύκολα χρησιμοποιούμενα. Κάτι το οποίο σαν να το είχε έτσι μία ανάγκη ο άνθρωπος, ο οποίος όμως δεν είχε σκεφτεί ποτέ ότι όλα αυτά είναι προσωρινά, δεν έχουν καμιά σχέση με την καλή ζωή. Και τώρα αυτό μας το αποδεικνύει πλέον η στροφή μας λόγω της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης. Δεν μπορούμε πια να τα χρησιμοποιούμε. Τα πλαστικά πρέπει να μειωθούν, θα πρέπει να τα πετάξουμε από τη ζωή μας, θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κυκλική οικονομία, κάτι το οποίο ήταν το κύριο γνώρισμα της παραδοσιακής ζωής. Άρα είναι πράγματα τα οποία θα μας πάνε λίγο πίσω πάλι. Και βλέπουμε και τη σύνδεση, βέβαια, πώς όλα συνδέονται τελικά στον κύκλο της ζωής μας, κυρία Καμιλάκη. Και όσο πιο νωρίς, καλό είναι να τα συζητάμε, γι' αυτό και σας καλέσαμε να σκαλίζουμε λίγο τέτοια ζητήματα, γιατί όσο τα συζητάμε και όσο γίνονται κατανοητά και φτάνουν σε όλους μας, γίνονται κτήμα, ελπίζοντας βέβαια ότι και η πολιτεία θα ανταποκριθεί, νομίζω ότι έχουμε όλες τις προϋποθέσεις για να τα πάμε πάρα πολύ καλά. Έτσι είναι. Και θα πρέπει οπωσδήποτε, όπως λέτε, να γίνεται ενημέρωση. Η ενημέρωση αυτή σήμερα είναι και εύκολη και με τα μέσα, γιατί πότε υπήρχε η δυνατότητα να συνδεόμαστε τόσο απλά με τον όλο τον κόσμο στην ουσία, να μαθαίνουμε δηλαδή τι γίνεται παντού. Αυτό που γίνεται σήμερα πρέπει να κοινοποιείται
στον κόσμο, ο οποίος πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να μειώσει τη ρύπανση, πρέπει να είναι και ο ίδιος μέτοχος αυτό που γίνεται, που πρέπει να είναι η αλλαγή σε πολλούς τομείς της ζωής μας. Μπορεί να μας είναι λίγο επώδυνο, γιατί θα μας ζωρίσει όσον αφορά την καθημερινότητα, αλλά πρέπει να το καταλάβουμε. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα πια από εδώ και πέρα, και για το περιβάλλον και για την κλιματική αλλαγή, και αυτό θα είναι και το πρώτο. Η οικονομία, η χειροτεχνία είναι ένας πολύ καλός τομέας για να δείξουμε πώς μπορούμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή, χρησιμοποιώντας φυτικές ίνες, από το μαλλί μέχρι και το μετάξι, το λινάρι, την κάναβη, την κλωστική, ακόμα και τον αθάνατο. Υπάρχουν δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, γίνονται πολλές προσπάθειες να ξεκινήσουν πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα είναι, θα υποπτεύονται αυτά ή υποπτεύονται ή βοηθούνται από την Επιτροπή Χειροτεχνίας? Προς το παρόν αυτές είναι προτάσεις. Mm-hmm. Αυτά θα υποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί είναι πολλά συναρμόδια υπουργεία που έχουν σχέση με την... Είναι, σας είπα, και κληρονομιά πολιτιστική, αλλά είναι παράλληλα και οικονομία, είναι παραγωγή πρωτογενής και μεταποίηση δευτερογενής παραγωγή. Οπότε έχουμε πολλά συναρμόδια υπουργεία και υπάρχουν και πολλά προγράμματα σχετικά και μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης. Δηλαδή όλα αυτά είναι αυτή τη στιγμή που δημιουργούνται και θα πρέπει να παρακολουθεί κανείς όλες τις ανακοινώσεις, δεν γίνονται από ένα μόνο φορέα. Η Επιτροπή Χειροτεχνίας θα προσπαθήσει αυτά που αφορούν τη χειροτεχνία να τα κοινοποιήσει. Όσο μπορούμε, προσπαθούμε. Εγώ τουλάχιστον είμαι εθελοντής στην προσπάθεια. Δεν είμαι έμπιστη. Εμπειρία σας όμως καταθέτει. Προσπαθώ όμως να ενημερώνουμε από όλες τις πλευρές και από τα συναρμόδια υπουργεία, έτσι ώστε να φροντίζω να έρχομαι σε επαφή με τις διάφορες πυρήνες σε όλο τον ελληνικό χώρο. Θα έχουμε σε λίγο έναν χάρτη, μια πλατφόρμα η οποία θα έχει όλους αυτούς τους δυνάμεις, φορείς οι οποίοι θα ξεκινήσουν προσπάθειες, οι οποίοι θα είναι και οι πιλότοι στην ουσία. Αυτός είναι και ένας στόχος ζωής, γιατί διάβασα σε μία συνέντευξή σας που αναφέρατε ότι ίσως κάποιοι περίμεναν από εσάς ως μέλος της Εθνικής Επιτροπής Ελλάδα 2021 να προτείνατε διοργανώσεις πανηγυριών και τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Νομίζω, ναι. Ενώ εσείς ο διακαής σας πόθος είναι να υπάρχουν προτάσεις για θεσμικές ρυθμίσεις που νομίζω θα αφορούν τα ζητήματα. Σωστά. Έτσι, και αυτό ήταν ένα δικό μου μέλημα εξ αρχής. Δηλαδή δεν είναι τώρα μόνο που το σκέφτομαι για τα 200 χρόνια. Πιστεύω ότι πραγματικά για να είμαστε οι επιστήμονες, πέρα από την επιστημονική πλευρά που είναι ένα θέμα δικό μας προσωπικό, το πόσο καλά κάνει κανείς την επιστήμη του, ένα δεύτερο κομμάτι είναι πώς θα κοινοποιήσει τα αποτελέσματα της έρευνάς του στο κοινό. Γιατί αν η επιστήμη είναι χρήσιμη μόνο για την επιστήμη, δεν έχει νόημα. Ασφαλώς. Επομένως, η προσπάθεια η δική μου είναι, ειδοποιώντας, κοινοποιώντας τα αποτελέσματα των 40 χρόνων δουλειάς στο κέντρο λογογραφίας, και δεν είναι λίγα, είναι μια ζωή, προς το κοινό και προσπαθώντας να ενημερώσω, να πείσω ότι αυτό το κομμάτι του πολιτισμού δεν είναι μόνο για να περνάει η ώρα ή για να εφραίνεται η ψυχή μας με τραγούδια και χορούς και πανηγύρια. Είναι παράλληλα και ένας μοχλός ανάπτυξης. Και αυτό νομίζω ότι το έχω έτσι. Έχω αρχίσει αισθάνομαι ότι έχει εμπεδωθεί και το βλέπω από τις αντιδράσεις και από την δημοσιότητα και από τους δημοσιογράφους που σιγά σιγά έχουν αρχίσει να παίρνουν το μήνυμα και να το μεταδίδουν. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν είναι μουσιακό είδος η λογογραφία. Η λογογραφία είναι μέσα στη ζωή μας, είναι ένας ζωντανός οργανισμός ο οποίος εξελίσσεται όπως και εμείς. Και αν τον θεωρήσουμε μουσιακό, θα πρέπει να το βάλουμε στο μουσείο. Ναι, ασφαλώς. Και όμως είναι κάτι τόσο καθημερινό, θα μπορούσε να είναι κάτι τόσο καθημερινό
και να συμβαδίσει και με μια διαφορετική ποιότητα ζωής, κυρία Καμιλάκη. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας έχουμε και μας και κουβεντιάζουμε με αυτήν την έννοια, κουβεντιάζουμε αυτά τα πράγματα και γνωρίζουμε ότι γίνονται βήματα και κάποιοι φίλες ή φίλοι που μας ακούν και σκέφτονται ότι θα ήθελαν κάτι εναλλακτικό στη ζωή τους, μια διαφορετική ποιότητα στη ζωή τους. Υπάρχουν προκλήσεις εκεί, ωραίες εκεί έξω. Ναι. Μακάρι να φεύγει το μήνυμα και να μεταδίδεται, γιατί η αλήθεια είναι ότι νέα παιδιά θέλουν να ασχοληθούν με αντικείμενα. Δεν είναι μόνο η χειροτεχνία, είναι και η διατροφή, είναι οι παραδοσιακές καλλιέργειες, αυτές οι οποίες έχουν και μέλλον, πάρα πολύ μεγάλη απήχηση στο παγκόσμιο κοινό πλέον. Και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να πληροφορούνται, να ξεκινάνε οι προσπάθειες αυτές με βάση αυτά που εμείς μπορούμε να τους πληροφορήσουμε. Και εγώ ευχαρίστως να χρησιμοποιώ τον εαυτό μου. Τις γνώσεις σας. Κυρία Καμιλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την προσπάθεια, γιατί και η δική σας η συμμετοχή σε αυτό είναι μεγάλη, εφόσον μεταδίδεται το μήνυμα. Με χαρά το κάνουμε, κυρία Καμιλάκη, το ξέρετε και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη να ευχηθούμε. Ευχαριστώ επίσης. Καληνύχτα. Να είστε καλά.